Για έλα από εδώ. Έλα εδώ. Πώς νιώθεις μια ακόμη Eurovision βραδιά? Πρώτον θέλω να πω συγχαρητήρια για αυτήν την υπέροχη βραδιά. Είσαστε καταπληκτικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Σας βλέπω κάθε Τετάρτη και ξεκαρδίζομαι στα γέλια. Λοιπόν, εκτός από αυτό έχω πολύ μεγάλο άγχος. Σου άρεσαν όλα τα τραγούδια και σένα και δεν ξέρεις ποιο θα βγει, έχεις προτείνει. Εγώ πρέπει να πω την ειλικρινιά μου ότι δεν ψήφισα τίποτα. Δεν ψήφισες, βρε, Έλενα. Όχι, για ποιον λόγο. Γιατί? Θα πω, πρώτον. Νίκος Τερζής, Die For You, ξεκίνησε καριέρα μου στην Ελλάδα. Δεύτερον, ο Χρήστος Δάντης, το πρώτο μου single σαν solo καριέρα και τη νίκη στη Eurovision. Και Άλεξ Κωνσταντίνου έχει γράψει όλα τα υπόλοιπα τραγούδια της καριέρας μου. Οπότε δεν μπορώ. Πολύ περιμένω καλά και ανυπομονώ όπως όποιος άλλος που δεν μπορεί να ψηφίσει σήμερα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι τους αγαπάω τους φίλους μου, επειδή είναι όλοι φίλοι. Και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους σας. Και όταν ψηφίσετε Ελλάδα τώρα. Ναι, βέβαια. Τα τραγούδια όμως όλα είναι σουψέ. Θέλω να μου πεις αν σοβαρολογούσες όταν έλεγες ότι θα παχύνεις σε αντίδραση με όλες τις κοπέλες που αντιμετωπίζεις. Μα δεν φαίνομαι, έχω βάλει μεγάλη φόρμα σήμερα. Όχι παχύνες, ρε Έλενα. Κοίτα, γενικώς δεν μου αρέσει ο ρατσισμός. Είμαι πάρα πολύ εναντίον και συνεχίζω και το στηρίζω. Πριν περάσουμε στη βράβευση, μια ευχή για τα τρία παιδιά, για όποιο και αν πάει στο Ελσίνκι. Καλή επιτυχία και να σκίσουνε. Να σκίσουμε. Ας φωνάξουμε τώρα τον πρόεδρο της ελληνικής ΟΚΑΕ, τον Αντώνη Καρατζίκο, να βραβεύσει την Έλενά μας. Έλα, Αντώνη, ο πρόεδρος της ΟΚΑΕ είναι ίσως οι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε ζωντανή την Eurovision εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μικρό βραβείο δίνει ο ΟΚΑΕ. Τελικά τα. Θέλω να πω ότι αυτό το βραβείο το έφτιαξε ο ΟΚΑΕ Ιταλή, ο οποίος διοργάνωσε τον περσινό διαγωνισμό, γιατί αυτοί είχαν κερδίσει με τη σειρά τους πρόπερση. Οπότε αυτοί οργανώσανε, είναι ένα ετρούσκικο ειδόλιο, το οποίο θα σου δώσω αυτή τη στιγμή. Είναι δικό σου, συγχαρητήρια. Να πω ότι η Έλενα κέρδισε σε αυτό το διαγωνισμό με 38 βαθμούς διαφορά, ακριβώς με το ίδιο ποσοστό βαθμών το οποίο είχε κερδίσει και στην Eurovision. Είναι μια πολύ ωραία σύμπτωση. Σας ευχαριστώ. Θέλω να πω ένα γρήγορο ευχαριστώ σε όλα τα fan club, αλλά για το συγκεκριμένο βραβείο στον ΟΚΑΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ένα χειροκρότημα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία στην αίθουσα, αλλά νομίζω και σε όλο τον κόσμο που παρακολουθεί από το σπίτι, για το ποιο τραγούδι τελικά θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Ελσίνκι. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι τα τραγούδια πάνε σώμα με σώμα, ότι γίνεται τρομερή μάχη ανάμεσα στα τρία τραγούδια. Και είναι φιάλτης, γιατί και εγώ δεν ήξερα τι να ψηφίσω. Τώρα αυτό συνεχίζεται. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις θα μάθω.